Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες για την εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα στελέχη, τα μέλη και φίλους του κόμματος να σπέβδουν ζωηρά από νωρίς το πρωί για να ψηφίσουν. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μέρα δημοκρατικής συμμετοχής, μέρα ενδυνάμωσης της προοδευτικής παράταξης, μέρα ανανέωσης της σύγχρονης αριστεράς. Είναι μια σημαντική μέρα για τους προοδευτικούς πολίτες αυτού του τόπου. Σήμερα από το πρωί χιλιάδες άνθρωποι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιστρέφει δυναμικά και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους, στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή με ισότητα, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια είναι να επιβιώσουμε. Δεν θα πάρουμε. Σήμερα στέλνουμε το πρώτο μήνυμα. Από αύριο διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Είναι απρόσμενη προσέλευση, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί η χώρα δικαιούται να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση σύντομα στον τόπο. Προοδευτική κυβέρνηση που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ξέρει να διαχειρίζεται το μέλλον του τόπου, τους πόρους του τόπου και να λύνει τα προβλήματα του τόπου. Μια σύγχρονη πατριωτική κυβερνόσα αριστερά. Αυτό είναι το όραμά μου. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους και πολλοί νέοι από 15 ετών που πρώτη φορά πηγαίνουν στην κάλπη. Σήμερα ψηφίζουμε, σήμερα αλλάζουμε, σήμερα συμμετέχουμε για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Για να σώσουμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη από τα σχέδιά του. Για να υπερασπιστούμε τη χώρα από τη γιοταχή εξωτερική του πολιτική. Για να ξεκινήσουμε μια ενωτική πορεία προς τον μετασχηματισμό. Είχαμε μια ήττα. Μπορούμε να πάμε σε ανασυγκρότηση για να πάμε σε μια κυβερνητική πολιτική πλειοψηφία για να αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι κόμμα πολιτικό, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και η ηγεσία του να είναι όρθια και να μην υποκαθίσταται από άλλα κέντρα δύναμης μέσα και έξω από τη χώρα. Είναι μια σημαντική μέρα. Μια σημαντική μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία. Και είναι και μια σημαντική μέρα για τον κόσμο της αριστεράς. Ελπίζω να προχωρήσουμε μπροστά με τις αξίες μας, τις αναλύσεις μας, τις προτάσεις μας, για να μπορεί η χώρα να αλλάξει το παράδειγμα και να φέρει το κάτι καινούριο που το χρειάζεται τόσο πολύ μετά από τις κρίσεις που έχει περάσει. Στόχος της διαδικασίας εκλογής Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα στίχημα ευρύτερα για τον προοδευτικό χώρο και όχι στενό κομματικό, επισήμαναν στελέχη και μέλη του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η ενίσχυση και μέσα από αυτή η νέα ρότα που μπορεί να πάρει η χώρα κόντρα στις πολιτικές της δεξιάς και της συντήρησης. Με μεγάλη συμμετοχή και με πολύ νέο κόσμο που έχετε να ψηφίσει, προχωράει η διαδικασία. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι από τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Και ναι, δεν είναι μια σωματική κλειστή διαδικασία, είναι μια ανοιχτή διαδικασία που αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας και τον πυλώνα της προοδευτικής παράταξης. Πιστεύω ότι η ενότητα είναι δεδομένη. Η συμμετοχή εξασφαλίζει ουσιαστικά την ενότητα. Γιατί πραγματικά όποιος ή όποια και να εκλεγεί θα είναι πλήρως νομιμοποιημένος από τότε τη μεγάλη συμμετοχή. Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, στηρίζουμε δυναμικά, προσπαθούμε να βάζουμε όλες τις δυνάμεις για το μέλλον του προοδευτισμού στην πατρίδα μας. Πάντως, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τοπικά στελέχη που βρέθηκαν στις 39 συνολικά κάλπες της Κρήτης για να ψηφίσουν, αναφέρθηκαν στην επόμενη μέρα, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη συμμετοχή, εκτός των άλλων, θα σημάνει και το δυνατότερο μήνυμα ενότητας για το χώρο. Το μήνυμα είναι να έρθουν όλοι να ψηφίσουν για το καλό της Ελλάδας. Αυτό τίποτα άλλο. Να δημιουργήσει δυναμική, να δημιουργήσει ελπίδα, να ξαναδώσουμε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους από το αποτέλεσμα των εκλογών ξανά μία προοπτική, μία δυναμική, ούτως ώστε το ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει πάλι τις τύχες του τόπου.